Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, εδώ ο βάρβαρος του Βορρά ξαναχτυπά και θα μας δείξει τα χειροποίητα Δέλεαρ. Έτσι δεν τα λέτε, Δέλεαρ. Δέλεαρ, ρε, θέλει λειτουργία, δεν μπορέσει αυτό το Δέλεαρ. Κι εγώ Δέλεαρ το λέω, ναι. Λοιπόν, Δέλεαρ για ψάρια, καλαμάρια και ό,τι πάει απάνω. Και ξεκινάμε. Είναι οι απλές κατασκευές. Αυτό το συγκεκριμένο το λέω ζαμπονάκι. Έφαγα το ζαμπονάκι και από τη λαμαρίνα το ζαμπονάκι έφτιαξα αυτό. Με μουλιβάκι κάτω, τσαλανιά, σέρμα από σέρμα την ηλεκτροκόλληση, ανοξείδωτο. Ένα τύπος πεταλούδας για θαλασσινό νερό. Ναι, για θαλασσινό νερό. Κάτσε να το δείξουμε λίγο, να το πιάσουμε τσαλανιά. Αυτό το πραγματάκι είναι. Με το μπαίνει μέσα στο νερό, το πετάμε και έχει κάνει κυματάκια από τη μια μεριά. Κυματάκια από την άλλη και δουλεύει. Όλα απίστευτα. Όλα τα τεχνητά δουλεύουν. Αυτό κάνει διαφορά. Αυτός εδώ είναι ντοματάκιας ψαράκος, τον λέω. Ναι, έκοψα μισό μολύβι μπροστά για να το βάλω κεφάλι. Το έκανα ένα ψάρ, το έκοψα στη μέση, το έκανα κυματισμό. Είναι από ακτίνα ποδήλατο, ανοξείδωτο 316, ατσαλωμένο. Το γύρισα εδώ με θερμοσυστελόμενο, το κόλλησα μπροστά πίσω. Σε όλη ρίγκ δεν βάζει, δεν χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Και ένα κομμάτι φωσφορού έχω μέσα. Απίστευτο. Ναι, μην γελάτε, ξέρω, θα γελάσουν πολύ, αλλά στο εξωτερικό δουλεύουν και γιατί και για μας. Αρκεί να έχει ψάρια η περιοχή, έτσι. Το ίδιο στυλ είναι και αυτό, με μεγαλύτερο μολύβι. Εμένα γιατί μου θυμίζει αυτό το θραψαλάκι. Ναι, είναι σουπιά, είναι σουπιά, είναι σουπιά, όπως θα πεις ακριβώς. Απίστευτο. Δεν κάνουμε τίποτα, δοκιμάζουμε και θα είμαστε και περήφανοι για αυτό που φτιάχνουμε. Αυτός είναι ντοματάκι, σουπιά ντοματάκι, είναι από ντοματάκι, κονσέρβα. Λοιπόν, και εδώ ερχόμαστε στο θανατηφόρο εργαλείο, είναι ο μυλοκλέφτης. Είναι το ντυνικηδέκτη, το αναψυκτικό του ήπια. Αυτό δουλεύει παντού. Το έβαλα κάτω και τριχούλησε εδώ αδικποδαράκια. Κάτσε, κάτσε να το δείξουμε. Και είναι πανεύκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εύκολο πράγμα είναι. Σε πιο προχωρημένη κατασκευή και πιο ελαφρύ έχω φτιάξει αυτό που ξεσκίζει ζαργάνες. Είναι ο Coca-Cola's. Coca-Cola's. Είναι Coca-Cola, πάει με όλα που λένε. Και σε πιο βαριά μου λίγο κεφαλή, πάτησα το βαρύδι μπροστά να μοιάζει σαν κεφάλι από ψάρι. Έχω φτιάξει αυτό εδώ. Έχω φτιάξει πολλά. Είναι πάρα πολλά. Όλα δουλεύουν. Όχι ότι τα τεχνητά δεν δουλεύουν. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί έχει κοριστεί λίγο πουλί από τα πολλά τα τεχνητά. Οπότε αυτό. Μόνο άμα έχει ψάρια και το αρέσει. Δουλεύει. Γιατί όχι. Παλιά δεν δουλεύαν τα κουταλάκια και τα περιστρεφόμενα, ναι, τα κουταλάκια. Αυτό ακόμα δουλεύουν στους επαγγελματίες. Ακριβώς. Αυτά είναι τα τεχνητά που έχω φτιάξει και δουλεύω. Ψάρια έχω πάρει με όλα. Γι' αυτό και με κάθε ένα που πιάνω αποσύρονται μετά. Για να μείνει στο αρχείο. Έχω φτιάξει πάρα πολλά. Είναι εύκολο, δεν αργάει, κόστος μηδενικό. Εδώ σύρμα από σερμάτινο ανοξείδωτη ηλεκτροκόλληση. Χαντρούλες από ένα χαντρομάγαζο ή από τα μαγαζιά τα Ηλίας. Τη λαμαρίνα φτιάχνουμε ένα καλούπι, την κόβουμε από χαρτί, τη βάζουμε πάνω, τη σημαδεύουμε και από εκεί πέρα βάζουμε όσο βάρος θέλουμε. Και φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Και φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Πάει και αυτό. Έχει κάνει διαφορά πάντως με πολύ γνωστό σπίνερ που του το χρώσταγα, την έκανα τη διαφορά. Περιμένω στα σχόλια αν έχεις το θάρρος και το θράσος να απαντήσεις. Πρόκληση. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε, να είστε καλά. Καλές θάλασσες σε όλους και γιατί όχι. Προσπαθήστε και δεν χάνετε τίποτα. Και το χρόνο σας ευχαριστώ, θα περάσετε και αν πιάσετε και ψαράκι θα νιώσετε μεγάλη περηφάνεια με το εργαλείο που κατασκευάστε μόνοι σας. Είναι πολύ πιο νόστιμο το ψάρι όταν το πιάσεις με δικό σου εργαλείο. Έτσι, έτσι, έτσι.